Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 15 Ιουνίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Η Ελλάδα άνοιξε σήμερα τα αεροδρόμια της σε περισσότερες διεθνείς πτήσεις, ελπίζοντας να δώσει το λάκτισμα στον ζωτική σημασία στο τουριστικό τομέα έπειτα από τρίμηνο lockdown. Αναφέρεται σε τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters με τίτλο «Η Ελλάδα καλωσορίζει τους ξένους επισκέπτες. Επανακινεί τον θερινό τουρισμό». Επισημένοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει τώρα τη δύσκολη αποστολή να ανοίξει τη χώρα σε ξένους επισκέπτες, καθησυχάζοντας παράλληλα τις ανησυχίες του κοινού για το νέο ξέσπασμα της επιδημίας. Το Reuters επαναλαμβάνει το πρωτόκολλο των μέτρων ασφαλείας που έχουν ληφθεί για τους επιβάτες που προέρχονται από αεροδρόμια που θεωρούνται υψηλού κινδύνου από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Αεροπορικής Ασφάλειας, οι οποίοι θα περνούν τεστ και θα τίθονται σε καραντίνα για μέχρι 14 μέρες ανάλογα με το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου. Πάμε σε αυτό το σημείο τώρα να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Καλησπέρα τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα Δημήτρη και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Από σήμερα άνοιξαν τα σύνορά μας για τους ξένους τουρίστες. Μπήκαμε στην 7η εβδομάδα άρση των περιοριστικών μέτρων. Πάμε να το δούμε γιατί είναι και το πιο έτσι ανησυχητικό, γιατί βλέπουμε ότι θα υπάρχουν περιοχές υψηλού κινδύνου, χώρες υψηλού κινδύνου που μπορεί να έχουμε πολίτες, επισκέπτες που θα μπαίνουν σε καραντίνα. Και η χώρα μας, Δημήτρη, και η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα που έχουν τεθεί κύρια μετά τη μεταπολίτευση και λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Μάλιστα. Αυτό είναι ο τουρισμός, γιατί μην ξεχνάμε ότι η ναυαρχίδα της εθνικής μας οικονομίας ακούει στο όνομα τουρισμός. Τώρα, με την πανδημία του κορονοϊού, δυστυχώς οι εικόνες που έχουμε αλλά και γενικά οι πληροφορίες δεν μας κάνουν να είμαστε αισιόδοξοι. Από σήμερα, λοιπόν, το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας αλλά και το Μακεδονία της Θεσσαλονίκης υποδέχονται τουρίστες από το εξωτερικό με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Η χώρα υποδέχεται από σήμερα διεθνείς τουρίστες από 29 χώρες του εξωτερικού με την απαραίτητη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων, ενώ για την Αλβανία και την Ασκόπια θα επιτρέπονται πτήσεις μόνο για ταξίδια που δεν αφορούν τουριστικούς σκοπούς. Το τονίζουμε γι' αυτό. Αντίθετα, παραμένει η απαγόρευση πτήσεων από την Βρετανία και την Τουρκία. Όσο αφορά τώρα, Δημήτρη, τις πτήσεις από Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία, οι περιορισμοί έρονται και γίνονται, ενώ αντίθετα δεν θα γίνονται πτήσεις από αυτές τις χώρες προς την Θεσσαλονίκη μέχρι και τις 30 του μήνα. Στα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας, οι διεθνείς αφηγείς θα ξεκινήσουν από την 1η Ιουλίου. Τέλος, στο άνοιγμα του τουρισμού, το ανακοίνωσε επίσημα από τη Σαντορίνη ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος απίθυνε ένα παγκόσμιο προσκλητήριο για να επισκεφτούν οι τουρίστες στη χώρα μας. Και σύμφωνα βέβαια. Και εμείς θέλουμε να έρθουν, αλλά υπάρχει έντονη ανησυχία το τι μπορεί να δούμε τις επόμενες μέρες. Ναι, και σύμφωνα βέβαια με τα παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης, η Ελλάδα είναι από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος προορισμός όσον αφορά το τουριστικό προϊόν. Μέλη να δούμε βέβαια αν αυτό μας είναι και ασφαλής προορισμός. Μακάρι να είμαστε και ασφαλής προορισμός. Τώρα, από σήμερα να πούμε ότι άνοιξαν και μια σειρά επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων. Έχουμε και άλλες επιχειρήσεις που ανοίγουν. Νομίζω άνοιξαν και τα γυμναστήρια σήμερα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Εκτός από τις διεθνείς πτήσεις, από σήμερα άνοιξε και μια σειρά επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων στο πλαίσιο βέβαια της άρσης των μέτρων. Συγκεκριμένα, από σήμερα επαναλειτουργούν τα καταλήμματα διακοπών και άλλα καταλήμματα σύντομης διαμονής και εποχικής λειτουργίας. Μάλιστα. Οι υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες. Οι υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες. Οι δραστηριότητες μουσείων. Η λειτουργία ιστορικών χώρων και κτηρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών. Οι εγκαταστάσεις γυμναστικής. Οι δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Οι υπηρεσίες σωματικής επεξίας. Οι υπηρεσίες εκμετάλλευσης λουτρών, οι υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών και τέλος οι υπηρεσίες σάουνας, σπα και ατμόλουτρων. Είναι μια μεγάλη γκάμα η οποία δεν λειτουργούσε το προηγούμενο διάστημα. Και από σήμερα πήγε κανονικά σε λειτουργία. Ωραία. Πάμε τώρα στον Δήμο Πρεσπών, όπου εκεί βρέθηκε ο Υφυπουργός ο Νίκος ο Χαρδαλιάς, εγκαινίασε το νέο πυροσβεστικό κλιμάκιο Πρεσπών. Δώσε μας το ρεπορτάζ και στη συνέχεια θα δούμε και τα σχετικά πλάνα. Ο Παναγιώτης ο Πασχαλίδης για πολλωστή φορά τα τελευταία χρόνια, την τελευταία εξαετία, δίνεται με το γιορτινό του κουστούμι, δεν ξέρω τι χρώμα είχε χθες βέβαια, για να υποδεχτεί βέβαια συνέχεια, ναι, υψηλά ιστάμενα πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν την ελληνική κυβέρνηση. Αυτή τη φορά την τιμητική του είχε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος το τελευταίο τρίμηνο είναι στο φως της δημοσιότητας και της επικαιρότητας σε αλφα-αλφα προτεραιότητα, βλέπε πανδημία του κορονοϊού. Σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, ο Υφυπουργός εγκαινίασε χθες το κέντρο διαχείρισης εποχαιρικού πυροσβεστικού κλιμακίου, το οποίο λειτουργεί στις Πρέσπες. Όμως, ο κ. Χαρδαλιάς, όπως ήταν φυσιολογικό, δεν έμεινε εκεί. Αναφέρθηκε και στην πανδημία του κορονοϊού, λέγοντας ότι άγχος υπάρχει για κάθε χρούσμα.
Γι' αυτό όλοι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Νομίζω έτσι λοιπόν, ακριβώς. Ότι τα λεγόμενα ρωτήθηκε από μένα. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε τη σχετική δήλωση για τον κορονοϊό. Να πούμε όμως ότι το κλιμάκιο πλέον δεν θα είναι εποχικό, μένει μόνιμα μέχρι χθεσινές δηλώσεις του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε τη σχετική δήλωση όσον αφορά τα κρούσματα του κορονοϊού από τον Υφυπουργό Νίκο Χαρδαλιά. Και στη Δυτική Μακεδονία έχουμε τελευταία κάποια κρούσματα γύρω στα 5. Με ενημερώνετε. Προφανώς και υπάρχει άγχος. Άγχος υπάρχει για κάθε κρούσμα που υπάρχει. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Υπάρχουν περιοχές με έντονα υλικά φορτία και επιδημιολογικούς πολλαπλασιαστές. Τα παρακολουθούμε καθημερινά και από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, στις εννοείς με τους δημοξιολόγους μας. Και αυτό που πρέπει να γίνει, θα γίνει. Αυτό που χρειάζεται είναι οι περιοχές οι οποίες έχουν πρόβλημα και το γνωρίζουν να εφαρμόζουν τα μέτρα και τις οδηγίες τις οποίες έχουμε εκδώσει μαζί με τον ΕΟΔΗ. Τα υπόλοιπα όλα βήμα-βήμα. Στη συνέχεια θα δούμε και τα αναλυτικά ρεπορτάζ από την τελετή των εγγενείων και τις δηλώσεις. Ήταν παρόν και ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος. Πάμε τώρα στην επίσκεψη Μουσουρούλη, ο πρώην Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και πλέον συντονιστής για τη δίκαιη μετάβαση στη Δυτική Μακεδονία. Ο κύριος Μουσουρούλης βρίσκεται στην περιοχή μας και θα είναι γύρω στις 10 με 11 μέρες εδώ. Και φυσικά θα πάμε και έχουμε και ένα κλιμάκιο, κυβερνητικό κλιμάκιο στην Φλόρινα αύριο Τρίτη. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Δημήτρη, είναι μια πολυήμερη παραμονή. Θα είναι μια πολυήμερη παραμονή του Κωστή Μουσουρούλη στην Δυτική Μακεδονία. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα όπου συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη το πρωί που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα, TST... Με παρουσία αντιπεριφερειαρχών και του Περιφερειάρχη. Τι εστί Κωστής Μουσουρούλης. Ο Κωστής Μουσουρούλης είναι ο συντονιστής του σχεδίου δίκαιης με αναπτυξιακής μετάβασης. Καταλαβαίνετε λοιπόν κυρίες και κύριοι ότι μας αφορά άμεσα. Μέλη να δούμε τι θα πει από την πλευρά του κύριου Μουσουρούλης για να μπορέσουμε και εμείς βέβαια να βγάλουμε πιο χρήσιμα συμπεράσματα, γιατί μην ξεχνάμε ότι βρίσκομαστε σαν τόπο, σαν κοινωνία, με το πιστόλι στον κρόταφο στην κυριολεξία λόγω της βίαιης απολιγνητοποίησης. Και από Κωστή Μουσουρούλη, ο οποίος θα μας τιμήσει για πάνω από 10 μέρες, να περάσουμε στην επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμαγιού που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 16 του μήνα στην Φλόρινα. Αύριο λοιπόν Τρίτη θα επισκεφθούν την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων ο Κωνσταντίνος Ομπαγιγινέτας και ο Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βαρύδη ο Θεοδόσιος ο Αθανασάς. Το πρόγραμμα αναλυτικά της επίσκεψης έχει ως εξής. Στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη φορέων στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας στον Ημιόροφο. Στις 12:30 το μεσημέρι θα έχουμε επίσκεψη σε αγροκτήματα, κτηνοτροφικές και μεταποιητικές μονάδες του Δήμου Φλόρινας. Στις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη φορέων στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αμιντέου, το γνωστό σε όλους σας ΕΠΑ. Ενώ στις 3:30 το μεσημέρι θα έχουμε επίσκεψη σε αγροκτήματα, κτηνοτροφικές και μεταποιητικές μονάδες του Δήμου Αμιντέου. Σημείωση: οι συσκέψεις θα πραγματοποιηθούν με όλα τα θεσπισμένα μέτρα που ισχύουν για την προστασία από τον COVID-19, δηλαδή την πανδημία του κορονοϊού. Τήρηση αποστάσεων, ασφαλείας, χρήση αντισηπτικών και μάσκας και άλλα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι υπεύθυνοι, οι οποίοι εκπροσωπούν την κυβέρνηση, πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγμα. Καλά, τώρα για να πάμε στα εγγένεια τα σπιστινά των Πρεσπών. Ας να μην μιλήσουμε για τήρηση μέτρων. Δεν υπήρχαν τήρηση μέτρων. Το είπα και στον κύριο Χαρδαλιά κάποια στιγμή εξοργισμένος. Τέλος πάντων, μέτρα δεν υπάρχουν. Όταν υπάρχει τόσο πολλοί κόσμος σε εκδηλώσεις, Θεόφιλε, δεν τηρούνται τα μέτρα. Ο ένας δίπλα στον άλλον. Μια χαλαρότητα. Φαντάζομαι ότι έχει χαλαρότητα. Και για να βγουν και φωτογραφίες κάποια επίσημα πρόσωπα, δεν υπάρχουν χαλαρότητα. Φαντάζομαι ότι θα συνέβαινε σήμερα, για παράδειγμα, αν είχαμε την επίσημη ενός κλιμακίου στα Γρεβενά, ο νομός ο οποίος δεν είχε και δεν έχει συνεχίσει να μην έχει κανένα κρούσμα. Καταλαβαίνετε. Και να μην έχει ποτέ. Εκεί θα υπήρξε μια, θα υπήρξε μια πολύ μεγαλύτερη χαλαρότητα. Και είναι πολύ φυσιολογικό. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να φυλάμε το ρούχο μας για να έχουμε τα μισά. Να κόψουν τις χειραψίες. Ο δημόσιος ελληνικός λαός. Να κόψουν τις χειραψίες. Πολλοί δίνουν χειραψίες. Δεν χρειάζεται χειραψία πλέον. Ναι. Μετά, το Σεπτέμβριο, θα δούμε. Ο δημόσιος ελληνικός λαός λέει: φύλαγε τα ρούχα σου για να έχει τα μισά. Συμφωνούμε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν. Στα του υδρογόνου, όπου φαίνεται να απασχολεί σοβαρά ένα μεγάλο μέρος των αυτοδιοικητικών της Δυτικής Μακεδονίας, τη διακίνηση πράσινου υδρογόνου μέσω δικτύου του σχεδιάζει ο ΔΕΣΠΑ. Για να δούμε. Τι λέει τώρα ο ΔΕΣΠΑ. Ακριβώς είναι, έχουμε δημοσίευμα της ηλεκτρονικής εφημερίας worldenergypress.gr, όπου κάνει λόγο για μεταφορά μέσω του δικτύου της ΔΕΣΠΑ πρασίνου υδρογόνου από τη Δυτική Μακεδονία. Ας δούμε όμως τι λέει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Τη διαδικασία διακίνησης πράσινου υδρογόνου μέσω του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου σχεδιάζει να δοκιμάσει ο ΔΕΣΠΑ εγχύοντας στο σύστημα ποσότητες αερίου οι οποίες θα παράγονται μέσω ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα στη Δυτική Μακεδονία. Μάλιστα. Εδώ θέλουμε προσοχή. Φωτοβολταϊκά πάρκα στη Δυτική Μακεδονία. Η προοπτική αυτή ανοίγει, τονίζεται στο ρεπορτάζ, με τη συμμετοχή του διαχειριστή στο project White Dragon, δηλαδή Λευκός Δράκος,
στο οποίο λαμβάνουν επίσης μέρος η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η ΔΕΠΑ, η ΔΕΗ, καθώς και άλλοι εταίροι από Ιταλία, Γερμανία και το Βέλγιο. Δημήτρη, αυτό το οποίο το επόμενο διάστημα θα πρέπει πραγματικά να δει πολύ σοβαρά και υπεύθυνα χώρο τη αυτοδιοίκηση και δει το πολιτικό προσωπικό τη περιφέρεια είναι το ότι θα γίνει με τις απαλωτριωμένες εκτάσεις. Θα επαναποδοθούν στις τοπικές κοινωνίες ή τελικά θα χαριστούν στις εταιρείες που θα έρθουν να κάνουν φωτοβολταϊκά πάρκα. Για να δούμε, τι θα πούν οι τοπικές κοινωνίες και τι απαντήσεις θα πάρουν. Να μείνουμε τώρα στον χώρο της ενέργειας. 15.000 ευρώ πόνους για αυτούς που είναι να αποχωρήσουν δίνει ο ΔΔΕ τώρα. Ναι. Και αυτό είναι μια είδηση την οποία έχουμε αλλιεύσει από το διαδίκτυο και από την ηλεκτρονική εφημερίδα energypress.gr. Συγκεκριμένα τιτλοφορεί. Με αποζημίωση μέχρι και 15.000 ευρώ αποχωρούν οι υπερήλικες από τον ΔΔΕ. Μπόνους 7.000 ευρώ για οικειοθελείς αποχωρήσεις. Εδώ όμως αξίζει να αναφέρθουμε σε κάποια σημεία του δημοσιεύματος, τα οποία βέβαια το επόμενο διάστημα θα ανοίξουν και πολύ και μεγάλο διάλογο. Συγκεκριμένα, την πόρτα εξόδου για όσους εργαζόμενους συμπληρώνουν μέχρι το τέλος του 2020, προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και όριο ηλικίας, άνοιξε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΔΕ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΔΕ αποφάσισε να κινήσει τις διαδικασίες προκειμένου να λυθούν οι συμβάσεις εργασίας όσων εργάζονται στο διαχειριστή με συμβάσεις αορίστου χρόνου και μέχρι 31/12 του 2020 πληρούν τις εξής προϋποθέσεις. Θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους κύρια σύνταξης και συμπληρώνουν το όριο ηλικίας των 64 ετών. Συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας και τουλάχιστον 15 ετή συνολική υπηρεσία στη ΔΕΗ και τον ΔΔΕ. Οι εργαζόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές καλούνται να παραιτηθούν. Ιδάλλως, ο ΔΔΕ θα προχωρήσει σταδιακά σε καταγγελία των συμβάσεών τους, αρχής γενομένης από την 31η Ιανουαρίου του 2021, ξεκινώντας από τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Καταλαβαίνουμε, μπαίνουν κάποια στάνταρ. Αναλυτικά, βέβαια, ο καθένας μπορεί να τα δει και στην ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr που αναδημοσιεύει το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και στην ηλεκτρονική εφημερίδα, energypress.gr. Ωραία. Τώρα, πριν πάμε να δούμε άλλα θέματα, να πάμε σε ένα θέμα που απασχόλησε χθες στον κόμβο Καλαμιάς. Νταλίκα που μετέφερε μοσχαράκια, να αποδογύρισε σε τροχαίο που σημειώθηκε χθες το ρεύμα Σιάτιστα προς Κοζάνη, στο ύψος της Καλαμιάς. Πιθανότατα το τροχαίο συνέβη όταν έσκασε λάστιχο της Νταλίκας, με αποτέλεσμα να χτυπήσει αρχικά στο στιθέο και συνέχεια να ανατραπεί. Από το τροχαίο κάποια μοσχαράκια τραυματίστηκαν και κάποια ακόμη ξεχύθηκαν στο δρόμο. Περιπολικά βρέθηκαν στο σημείο για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, γιατί για κάποιο και μεγάλο χρονικό διάστημα επικράτησε χάος και δεν λειτουργούσε το συγκεκριμένο ρεύμα. Πάμε να δούμε. Ο οδηγός ευτυχώς της Νταλίκας δεν τραυματίστηκε, ένα συγκεκριμένο απόσπασμα από όλη αυτή την κατάσταση. Είδαμε το σχετικό βίντεο, τώρα πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις. Δημήτρη, καταλαβαίνεις ότι στο πιο σύγχρονο αυτοκινητόδρομο που διαθέτει τη χώρα μας στην Εγνατία εδώ, έχουμε δυστυχώς τέτοια ατυχήματα. Ας ευχηθούμε βέβαια οι οδηγοί να είναι πολύ πιο προσεκτικοί, γιατί η Εγνατία εδώ είναι ό,τι πιο σύγχρονο διαθέτει η χώρα μας στο κομμάτι των μεταφορών. Τώρα, και ενώ στην πόλη των Γρεβενών φαίνεται τα φίδια να κάνουν βόλτα χωρίς να τα επηρεάζει η ανθρώπινη παρουσία, γιατί αυτό συνέβη πραγματικά και καλέστηκε η πυροσβεστική να αντιμετωπίσει το όλο συμβάν,
να πούμε ότι συμβαίνουν και αυτά. Τι να πούμε, αυτά είναι στην καθημερινότητα. Να δούμε τι γίνεται σε ό,τι αφορά τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση διαφόρων έτσι, περιοχών του Δήμου Κοζάνης από τον ΔΔΕ, ο οποίος έχει βαλθεί βέβαια να μας δημιουργεί λίγα προβλήματα. Και αναφέρομαι βέβαια σε αυτό που έζησαν οι κάτοικοι της κοινότητας Δρεπάνω την Κυριακή, όπου πάνω από 8 ώρες είχαμε διακοπή στην ηλεκτροδότηση. Καταλαβαίνεις ότι. Έπρεπε να μαγειρέψετε από το Σάββατο. Αλλά και κάποιες άλλες περιοχές είχαν να αντιμετωπίσουν πολλά και αυξημένα προβλήματα. Εγώ πραγματικά δεν το καταλαβαίνω, Δημήτρη, αυτό. 8 ώρες χωρίς να έχεις ηλεκτρικό ρεύμα. Κάνουν συντήρηση, ναι. Τώρα λοιπόν. Την Τετάρτη 17 του μήνα θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από τις 7.30 το πρωί μέχρι και τις 10.30 στις εξής περιοχές. Περιοχή βιολογικού καθαρισμού Κοζάνης. Επίσης, την Τετάρτη 17 του μήνα θα γίνουν 2 λιγόλεπτες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8 και από τις 10 μέχρι και τις 10.30 το πρωί στις εξής περιοχές και δημοτικά διαμερίσματα. Κρόκος, ο οικισμός μετά το γυμνάσιο προς Άνω Κόμη, Άνω Κόμη, Κάτω Κόμη, Κήπος, Κεσαριά, Σπάρτο, Κοντοβούνη, Σταυρωτή. Πύργος, Ανατολή, Αμυγδαλιά, Μιλιά, Καριδίτσα, Άργυλος, Νέο Κλήτος, Πρωτοχώρη, ηλεκτρικός σταθμός 4 και 8 Λευκόβρησης, Λευκοπηγή, Αγία Παρασκευή, Ροδιανή, Κτένη, Κερασιά και Ανή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν και εδώ διακοπές σχεδόν στο σύνολο των χωριών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να δούμε τώρα ειδήσεις με τίτλους. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών οργανώνει πρόγραμμα εξειδίκευσης με τίτλο Εκπαίδευση Συνοδών Ατόμων με αναπηρία διάρκειας 100 διδακτικών ερών. Θα ξεκινήσει το τέλος του μήνα και θα συνεχιστεί μέσα στον Ιούλιο. Επίσης, έχουμε πρόταση προς το Υπουργείο Οικονομικών για την παραχώρηση της κυριότητας του κτηρίου της πρώην Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Νεάπολης στο Δήμο Βοΐου, η οποία θα εγκριθεί την επόμενη συνεδρίαση, δηλαδή στις 17 Ιουνίου, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας δημιουργεί και θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή επιμορφωτική ημερίδα την Τετάρτη 17 του μήνα από τις 17 και 15 μέχρι και στις 8 το βράδυ με θέμα μέρες της πανδημίας του κορονοϊού και περιβαλλοντική εκπαίδευση. Τώρα, στον χώρο της πολιτικής, είχαμε κλιμάκιο της Συνομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Νόμου Κοζάνης, το οποίο τηλεφωνεί και Προοδευτική Συμμαχία. Βρέθηκε το πρωί της Κυριακής σε καφέ της Κοζάνης με σκοπό τη διανομή των προγραμμάτων του κόμματος «Μένουμε όρθιοι και για την υγεία». Είχαμε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα στην Τολεμαίδα και Κυριακή στην Κοζάνη. Μάλιστα. Ακόμη στον χώρο της αυτοδιοίκησης έχουμε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδέας, διαζώσεις και κεκλεισμένων των θυρών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η 18 Ιουνίου. Τώρα, θα έχουμε και τις εκλογές του Περιφερειακού Σωματείου Συνταξιούχων ΔΕΗ Δυτικής Μακεδονίας την Δευτέρα 22 Ιουνίου. Έχουμε επίσης την ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπήρωσης για την επίσκεψη του Κωστή Μουσουρούλη, που τιτλοφορεί «Το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας είναι υπόθεση του λαού της». Και τέλος, ο Δήμος Κοζάνης έχει θέσει σε διαβούλευση το σχέδιο της πρότασής του για μια δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Πολύ ωραία. Θεόφιλε, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιήθηκαν από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νικόλαο Χαρδελιά τα εγκαίνια του πυροσβεστικού κλιμακίου στις πρέσπες της Περιφερειακής Ενότητας Φλώνας. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε το αναλυτικό ρεπορτάζ.